Τώρα φτιάξαμε ένα δημοσιογραφικό τραπέζι. Θα δούμε λίγο την επικαιρότητα, την ατζέντα. Με τον πολύπειρο και αγαπητό συνάδελφο από την Αυγή, χρόνια στο εργατικό ρεπορτάζ και αρθρογράφος βεβαίως εκεί, Ανδρέας Πετρόπουλος. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Θα μας τα πεις τώρα. Περικλής Δημητρολόπουλος, η θεσμική φωνή του πάνελ. Σ' αρέσε αυτό? Μ' αρέσει. Τι γίνεται? Να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από το. Να με πεις και αναρχική φωνή του πάνελ. Αναρχική, όπως θες. Όχι, Ανδρέα. Ξεκινήσουμε λίγο από το. Εσύ καταρχάς πώς το λες? Το λες προσφυγικό ή μεταναστευτικό το ζήτημα των ροών? Προσφυγικό είναι κατά βάση. Η ιστορία όπως ξεκίνησε από το 13-14 σταδιακά και από το 15 φούντωσε, ως προσφυγικό φούντωσε. Γιατί ήταν η εξελίξη στην Συρία. Βεβαίως ένα κομμάτι είναι και μεταναστευτικό. Αφορά χώρες οι οποίες για άλλους λόγους και για άλλες αιτίες είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, μετακινούνται πληθυσμοί και τέλος πάντων είτε το βάζει στο δίπολο τώρα αν είναι όντως προσφυγικό ή μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση επιμένει και ιεραρχεί και πλέον το έχει ως, έτσι κάνω λάθος, δεν ξέρω, μιλάει για μεταναστευτικό, ναι. Η κυβέρνηση, γι' αυτό ρωτώ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα δεν μιλάει, ναι, για μεταναστευτικό. Είσαι μια πιο... πολιτικά ορθή εκδοχή για προσφυγικό κάθετος μεταναστευτικό. Ναι. Όχι μόνο το ένα. Ούτε μου φαίνεται πιο σωστό αυτό μεταξύ μας, αλλά ναι. Πες μας, ρε, ναι, και εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά προσπάθησε ουσιαστικά να αλλάξει λίγο την ουσία η κυβέρνηση. Ότι δεν υπάρχει προσφυγικό. Δηλαδή, ήθελε να αμφισβητήσει, ναι, όλο αυτό και όσα ακολουθούν τις υποχρεώσεις ή αυτά που πρέπει να κάνουμε ως πρώτη χώρα υποδοχής. Ή να τα μαζέψει λίγο, έξυπνα. Νομίζω δεν της βγαίνει και νομίζω ότι είναι η αχίλλειος πτέρνα της αυτή. Μέχρι στιγμής είναι το πρόβλημα στο οποίο έχει τρακάρει κανονικά. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Είχε πει ένα απίθανο νούμερο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που του είχε μεταφερθεί υποτίθεται, ότι οι πρόσφυγες είναι το 7% των ανθρώπων που ζητούν καταφύγιο στη χώρα μας. Φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. 7% δεν μπορεί να είναι μόνο. Ωστόσο, η πρόθεση της κυβέρνησης, και από ό,τι διαβάζω είναι πρόθεση και του Πρόεδρου Μακρόν στη Γαλλία, είναι να μειωθεί ο χρόνος της απάντησης στους αιτούντες άσυλο. Αυτό μας βρίσκει επί της αρχής σύμφωνο ή... Ναι. Πιστεύεις πως είναι ένα πρόβλημα υπό την έννοια ότι δεν θα απαντάτε σωστά το ερώτημα? Όχι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια πολύ καλύτερη λειτουργικότητα σε όλο αυτό το σύστημα. Και για να μένουν άνθρωποι οι οποίοι, μάλλον και για να προωθούνται αιτήματα ασύλου πολύ πιο γρήγορα, να μην ταλαιπωρούνται όπως τα τελευταία 2-3 χρόνια οι άνθρωποι, χρειάζονται ισχυρές πιέσεις στην Ευρώπη για όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξαναδούν όλη τη συμφωνία ή πλευρές της συμφωνίας στο πώς θα διευκολύνονται. Γιατί δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Κακά τα ψέματα. Το συνειδητοποιεί τώρα και η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αποτραπεί αυτό το πράγμα. Πρέπει, εστιάζοντας το πρόβλημα, να βρίσκουμε τρόπους ώστε και για τους ντόπιους, να το πω έτσι, να γίνεται πιο υποφερτό, γιατί υπάρχουν και θέματα. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά να φύγουμε από μια ρητορία η οποία ουσιαστικά παρακινούσε. Παρακινούσε σε τι? Παρακινούσε ουσιαστικά τα επεισόδια που βλέπουμε στα Γιάννητσα. Τα επεισόδια που βλέπουμε στα Γιάννητσα δεν είναι ένα αποτέλεσμα των τελευταίων 48 ώρων ή στην Άουσα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πιστεί από μια ρητορία η οποία έλεγε ότι από ότι τους φέρνει η κυρία Τασία ή μέχρι το ότι είναι απειλή οι 100 άνθρωποι σε μια περιοχή με... Είναι, ότι αλλοιώνουν τον εθνικό κορμό. Μα το είπε και, συγγνώμη, το είπε και χθες ή σήμερα ο κύριος Αθανασίου. Είναι μια δήλωση εντελώς out αυτή τώρα. Γιατί ο κύριος Θεοδωρικάκος απ' την άλλη προσπαθεί να πείσει τοπικά στελέχη. Λέει να βάλει πλάτη η κοινωνία. Ακριβώς. Λέει να βάλει πλάτη η κοινωνία. Είναι καλή δήλωση. Φυσικά. Όμως. Έτσι δεν είναι. Μα είναι μια δήλωση προσαρμογής στο πρόβλημα. Προσαρμογής. Και για μικρό κομμάτι. Ακριβώς. Τώρα, αν δείτε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής. Το σχέδιο του 1%
Μπορεί κανείς να το κρίνει αρνητικά, λέει δηλαδή η κυβέρνηση ότι. Αφάσει μια ποσόστοση. Βάζει μια ποσόστοση. Έξουμε να μην περνάει το 1%. Υπάρχει μια λεπτομέρεια όμως. Λένε, ας πούμε, στα Βρασνά που ήταν, ότι εμείς το χειμώνα είμαστε 100 και θα φέρουν 1.100. Δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό, αλλά το είπανε, το λέγανε, το διατυπώνανε οι άνθρωποι εκεί πέρα, ότι οι πιο, κάπως πιο μετριοπαθείς λέγανε, εντάξει, να προωθούν σε αυτά τα 5 ξενοδοχεία, να μισθωθούν κατά κάποιο τρόπο και να μείνουν οι άνθρωποι, αλλά από την άλλη μεριά, εμείς το χειμώνα είμαστε 100 νοματέοι όλοι και όλοι και θα έρθουν 1.000. Υπάρχει αυτή η διάσταση. Δηλαδή το 1% θα είναι αποκλειστικά επιβάλλον σε μια περιοχή, σε ένα μεγάλο χωριό. Ή θα είναι. Στην περιφέρεια, λέει. Στην περιφέρεια. Ναι, αλλά ενδεχομένως η δομή όμως, η δομή, να είναι μια περίπτωση τέτοια. Mm-hmm. Αυτό. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το χειρίστηκε καλά το θέμα όσο κυβέρνησε. Ειλικρινά και τόμπρα. Ναι. Για το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω το 2015 ήταν πρωτόγνωρο και σε αυτό το. Εντάξει, για όλους ήταν πρωτόγνωρο. Ναι. Δεν λέει κανείς όχι. Ήταν ένα. Για να το πούμε έτσι. Τώρα ξέρεις, έτσι όπως λες, πρωτόγνωρο το ένα και ή μάλλον πρωτόγνωρο και σε αυτό το επίπεδο. Ήταν πρωτόγνωρο το μνημόνιο. Ήταν όλα πρωτόγνωρο. Μήπως βιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε εκλογές? Είναι μια κριτική που έχει γίνει αυτή. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 που νομίζω πολύ σωστά ο Τσίπρας είπε. Κυβερνώντας αριστερά. Δεν θα παραδώσουμε την εντολή. Θα αναζητήσουμε. Θα επιδιώξουμε το σχηματισμό κυβέρνησης, ήταν από εκεί ξεκίνησε η διαδρομή ότι θα γίνει κυβέρνηση. Τελεία. Έγινε σε 3 χρόνια, αλλά νομίζω ότι δεν είναι καθόλου λάθος. Έγινε σε 3 χρόνια προκαλώντας εκλογές. Θα πήραζε να γινόταν σε 4. Μήπως ήταν καλύτερα για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Δεν νομίζω. Αυτό που ήταν να γίνει θα γινόταν. Είτε θα πήραμε σε τρίτο μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο, ναι. Νομίζω ότι. Η διαδρομή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας την ουσία όλης της. Αυτό που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης. Ναι. Που λέει φοροελάφρυνση εκεί, ξέρω εγώ, και άλλα μέτρα που έχει την ευχέρεια να πάρει, επειδή ακριβώς βγήκαμε από τα μνημόνια και είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Γιατί να μην το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε μια τέτοια πολεμική με την Ευρώπη, ενώ θα μπορούσε με το Μέλ Χαρδούβελη. Με ένα δις μέτρα που ήταν το Μέλ Χαρδούβελη, να πέρναγε η χώρα σε μια. Εγώ θεωρώ. Στο καθεστώς της. Η άποψή μου είναι ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν πολύ ποιότερο των άλλων δύο. Κουβάλαγε βαριάντες των άλλων δύο, αλλά τελικά κατάφερε δύο πράγματα που ήταν πολύ σημαντικά για τον πολυκόσμο. Να μην έχει άλλη μείωση συντάξεις, που δεν είχε. Αν εξαιρέσουμε μόνο την περίπτωση του ΕΚΑΣ, που ήταν από το Μέιλ Χαρδούβελη υποθηκευμένο, και να κρατήσει και το αφορολόγητο. Αυτά είναι. Αφού μειώθηκε το αφορολόγητο. Να κρατήσει στην περιοχή των 9.000, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, θέλω να μας το πάνε, αν θυμάμαι καλά, στα 6.000. Λοιπόν. Αλλά πάντως από τα 12 που ήταν πήγε στα 9, θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε το τρίτο μνημόνιο. Θέλω να πω, γιατί να τα τραβήξει όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ? Ας τα τράβαγαν οι προηγούμενοι και ας ερχόταν ο ίδιος να καρποθεί μια, ας πούμε, ομαλοποίηση της κατάστασης και της οικονομίας και της κοινωνίας. Σωστά. Γι' αυτό σε ρωτώ αν βιάστηκε τελικά, αν την πάτησε. Και αν μαγαρίστηκε από το μνημόνιο. Αν σωστά μαγαρίστηκε. Αν την πάτησε πολιτικά. Όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Κατά τη γνώμη μου δεν την πάτησε. Και σωστά πήγε μέχρι εκεί που μπορούσε να πάει το πρώτο εξάμηνο και μετά σωστά, κάτω από τους σχετισμούς δύναμης που ήταν συγκεκριμένοι, συμβιβάστηκε, πήγε σε τρίτο μνημόνιο, αλλά νομίζω ότι έχει μια τριετία ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι, θα το έλεγα, πρωτόγνωρο για ένα κόμμα το οποίο δεν είχε κυβερνητική θητεία. Βρέθηκε στη χειρότερη στιγμή και κατάφερε ακριβώς σε 3 χρόνια, όπως είναι το πρόγραμμα, να ολοκληρώσει αυτήν την ιστορία. Θυμίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχαμε κλείσει αξιολόγηση. Μεταξύ 12-14 δεν υπήρχε ούτε ένα κλείσιμο αξιολόγησης. Υπήρχε ένα τρομερό θέμα από τους ξένους, από τους θεσμούς, από την Τρόικα, ότι έχουμε να κάνουμε αφαιρέγγυους. Του ζητάμε αυτά τα στοιχεία και μας θέλουν άλλα στοιχεία.
από το 16 και μετά νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο, η τιμένη βέβαια, της αξιοπιστίας, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το διαχειρίστηκε καλά το προσφυγικό ή όχι? Α, η στην ερώτηση. Η αρχική ερώτηση. Γιατί ναι, κάναμε μια μεγάλη παρέθεση, καλά λοιπόν, την κάναμε. Εγώ θεωρώ, ωραία ήτανε. Θεωρώ ότι, αλλά πάμε λίγο σε αυτό που για παράδειγμα, ας πούμε, έβαλε, για την εποχή έβαλε ένα εμβληματικό πρόσωπο. Ο Μουζάλας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει σε κάμπ προσφυγικά και σε πολεμικά μέτωπα πάρα πολλά χρόνια. Και τεράστια δουλειά. Και τεράστια δουλειά. Σε ένα μεγάλο βαθμό κατάφερε να κοντρολάρει το πράγμα και να διαμορφώσει τις πρώτες δομές για την υποδοχή και όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα υπήρχαν πάρα πολλές διοικητικές ατέλειες, πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία και υπερβαίναν την κατάσταση, ήταν περίπου αδύνατο να την αντιμετωπιστούν, αλλά σίγουρα υπήρχαν και πολλές αδυναμίες διαχείρισης από παράγοντες οι οποίοι ήταν κυβερνητικοί. Μήπως έκανε και τον τροχονόμο τον ΜΚΟ? Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ενδεχομένως εγώ σου λέω ότι υπήρχαν και τέτοια συμπτώματα. Αλλά το θέμα το ΜΚΟ είναι ένα τεράστιο θέμα που κανένας δεν μπορεί να βγάλει το απόλυτο συμπέρασμα. Η ΜΚΟ είναι αυτές ή η ΜΚΟ είναι και κάτι άλλο? Και τι ρόλο παίζουν ακριβώς? Υπάρχουν ΜΚΟ που είναι εντάξει στην αποστολή τους, υπάρχουν και ΜΚΟ λαμόγια, να το πούμε έτσι, κανονικά. Ή όλα αυτά θα βρει πράγματα στη διαχείριση των κονδυλίων? Δεν το ξέρω, εδώ είμαστε. Ανοιχτό. Ανοιχτό. Τι να κάνω τον προφήτη? Πάντως το προσφυγικό, πάνω στο προσφυγικό έχει στηθεί μια πίσνα. Να πω μια κουβέντα όμως. Ναι. Λοιπόν, μη συζητάμε για το προσφυγικό και συζητάμε ότι έχουμε δεχθεί 100.000 ανθρώπους. Έχει πέρασει 1,5 εκατομμύριο κόσμος από την Ελλάδα από το 2015 και μετά και έχουν μείνει 100.000 άνθρωποι, χοντρικά. Την περίοδο 92-94 ήρθε 1,5 εκατομμύριο κόσμος στην Ελλάδα. Ήρθε θα πεις 1,5... με πρόσκληση του Σαμαρά. Δεν έχει, το αφήνω αυτό. Βάζεις το στοιχείο, μόνο το αριθμητικό. Το στοιχείο, το αριθμητικό. Ναι. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων, 11 σχεδόν, και πρέπει να βολέψουμε 100.000 ανθρώπους, άντε να γίνουν 120, που δεν θέλουμε να γίνουν. Αλλά λέω, στη χειρότερη, να γίνουν 120, 130. Είμαστε μια χώρα 11 εκατομμυρίων, μπορούμε να το διαχειριστούμε. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα break. Βεβαίως. Να πάμε να μπούμε και στα άλλα θέματα. Λοιπόν, δημοσιογραφικά, πολιτικά, σε λίγο. Πολιτικά, δημοσιογραφικά, συζητούμε με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, συνάδελφο από την Αυγή, Πολύπειρο, και τον Περικλή Δημητρολόπουλο. Δύο σε όπουλους έχουμε εδώ. Είστε Πελοποννήσιοι τώρα και δύο. Εντάξει. Έχετε κάποια ρίζα κι εσύ, έχεις. Εσύ Ιταλός είσαι. Εσύ Ιταλός. Εγώ είμαι Ιταλός, έχω στο μυαλό. Είναι Ναυπακτίας. Είναι το όνομα. Εσύ είσαι Πελοποννήσιο, σύντροφε. Ναι, είμαι, αλλά με βλάχικη καταγωγή. Με βλάχικη καταγωγή. Βέβαια. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Γιαννούλης Κυρανάκης. Δήλωση Γιαννούλη για την ιστορία αυτή. Ένα σχόλιο για το χοιρινό. Ναι. Εντάξει, τώρα έγινε μια προσπάθεια να τραβηχτεί από τα μαλλιά η δήλωση του Γιαννούλη, αυτό πιστεύω. Τώρα, η ιστορία με τους Έλληνες Ενωμένους Μακεδόνες είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ακροδεξιά οργάνωση, η οποία, εντάξει, αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτοί που είναι 150-40 πώς είναι. Το θέμα είναι τώρα ο Κυρανάκης, ένας κυβερνητικός βουλευτής. Ουσιαστικά τζογάρει με αυτό και βάζει ότι πάει για μπύρες και για χοιρινό σουγλάκι. Μιλάς για το πολύ νοπό προστάρισμα που έχει κάνει στα social media. Πριν 10 λεπτά. Πάντως και αυτό, η άλλη δεν είναι ακραία δήλωση, δηλαδή του Γιαννούλη να λέει ότι θα το σκεφτόμουν να ενταχθεί και στον ποινικό κώδικα ένα τέτοιο event κτλ. Κοίταξε. Εντάξει. Άμα το τραβήξει, μπορεί να το πει και αυτό, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μια. Ουσιαστικά αυτή η κίνηση είναι μια ύβρις προς αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ουσιαστικά είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, πάμε να τους προκαλέσουμε. Ή σας θεωρούμε ότι δεν είσαστε άνθρωποι, ότι δεν έχετε εσείς ιδιαιτερότητες και τα λοιπά, είστε σκουπίδια. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Αλλά εντάξει, οι Ενωμένοι Μακεδόνες, εντάξει, είναι μια παρέα. Ξέρω εγώ. Εγνωσμένων. Περίεργων. Ακριβώς. Περίεργων. Αλλά
σε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει τώρα με τις προεκλογικές τις θέσεις που έλεγε άλλα, έφυγε η κυρία Τασία, μέχρι την τωρινή της προσέγγιση, εγώ άκουσα έναν αναλυτή σήμερα στο Sky, ο οποίος πολύ ωραία έλεγε ότι αυτό το πρόβλημα θα το έχουμε και τα επόμενα χρόνια, πρέπει να το διαχειριστούμε με σύνεση, πρέπει να ζήσουμε με αυτό για κάποια χρόνια. Ποιο είναι αυτό, το προσφυγικό, πάμε το προσφυγικό. Βέβαια. Μάλιστα. Πρέπει να ζήσουμε αυτό. Τι να κάνουμε. Για το οποίο λέγεται δεν είμαστε Λουξεμβούργο, ούτε Βέλγιο. Μόνο αντιμετωπίζεται. Έτσι. Το πιστεύεις. Δεν υπάρχει λύση. Το πιστεύεις, Περικλή. Το πιστεύω. Ναι. Ότι. Ότι δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα, μόνο φυσικά αντιμετωπίζεται. Ναι. Ναι. Μα εν τω μεταξύ δεν είσαι ούτε Βέλγιο ούτε Λουξεμβούργο. Είσαι Ελλάδα. Δεν είσαι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Στο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ έβλεπα τα στοιχεία τα επίσημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα το πρωί. Υπάρχουν στοιχεία. Αναρτημένα δε. Βεβαίως. Οι ροές είναι πολύ μικρές σε σχέση με άλλες χώρες και άλλες υπήρους. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχει ένας αστικός μύθος από την ακροδεξιά ότι εδώ έρχονται μιλιούνια και αλλοιώνουν τους πληθυσμούς. Και κανένας δεν μιλάει λοιπόν, ευθαρσός να πει τα πραγματικά νούμερα. Μας το πει εδώ και ένας διασώστης, ένας άνθρωπος που είναι μες στο θέμα. Ναι. Συγκεκριμένος. Έτσι. Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. Ότι ουσιαστικά οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες πάνε στα κράτη τα γειτονικά σε αυτούς. Δεν έρχονται στην Ελλάδα ή δεν έρχονται προς την Ευρώπη. Το μεγάλο κομμάτι, για παράδειγμα, των Σύριων είναι στην Τουρκία. Επίσης υπάρχει μεγάλο κομμάτι, δεν το ξέρει πολύ κόσμος, ας πούμε. Έχουν πάει στο Ιράν. Έχει πάει στην Ιορδανία. Έχουν πάει σε τέτοια κράτη. Ναι, αλλά δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Μην παρεξηγηθώ. Το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι είναι μετανάστες ή τουλάχιστον δεν είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Έχει Σύριους η Ελλάδα. Έχει και μετανάστες. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει. Γιατί αλλά σε αυτές τις ροές είναι πολύ από το Αφγανιστάν. Έχει Αφγανιστάν η Ελλάδα, αρκετό, μου το έλεγαν και με το αυτολογικό χτες. Αλλά έχει και Σύριους, που είναι κανονικότατα. Επίσης το Αφγανιστάν, ναι, διεθνώς, αναγνωρίζεται ως χώρα μη ασφαλής. Μη ασφαλής χώρα είναι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν λέει κανείς ότι ο Αφγανιστάν έχει μια κανονικότητα και κάποιος θέλει να βλέπει στην Ελλάδα. Αν είναι η Τουρκία ασφαλής χώρα, υπάρχει. Οπότε από το Αφγανιστάν είναι πρόσφυγας. Ουσιαστικά. Πάμε λίγο στα στενά πολιτικά, επειδή έχεις εμπειρία, θέλουμε να μας βοηθήσεις λίγο σε αυτό. Λοιπόν, την Παρασκευή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Επιτροπή Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Να στο πει εδώ ο κύριος Μπαλτάς, ο οποίος συμμετέχει κιόλας. Ηγείται ο κύριος Σταθάκης. Θα είναι μια εσωστρεφή η διαδικασία αυτή που ξεκινάει ή που έχει ξεκινήσει, ή θα είναι μια διαδικασία όντως, κατά τη γνώμη σου, διεύρυνσης και προσπάθειας να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τα εκλογικά ποσοστά και την ηγεμονία που έδειξε ότι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές, ναι, και στις ευρωεκλογές. Εννοώ όχι την ηγεμονία στη χώρα, μην λαθούμε, όσο αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Εγώ έχω λίγο μια αιρετική άποψη γι' αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι έτοιμος μετά το 2021. Θα είναι έτοιμος για τι πράγμα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να δει με πολύ νυφαλιότητα και με καθόλου εσωστρέφεια και πλευρές της πολιτικής του, οι οποίες δοκιμάστηκαν τέλος πάντων και είχαν μέτρια ή και όχι καλά αποτελέσματα, πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το τεράστιο κεφάλαιο που βρήκε, που ήταν η κυβερνητική εμπειρία. Είναι τεράστια περιουσία για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή, η τετραετία, τα 4,5 χρόνια. Αλλά πρέπει να δουλέψει εξαντλητικά, να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα 30 χρόνια μετά. Και πρέπει να απευθυνθεί σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ουσιαστικά τον πήρε από το 24 και τον πήγε στο 32. Μάλιστα. Αυτό το κοινό, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δυναμικές ηλικίες μέχρι 50 χρονών. Είναι μικρότερο σαν ποσοστό από το 50 συν, αλλά είναι πολύ πιο δυναμικό. Είναι οι άνθρωποι που, ειδικά οι πολύ νέοι που έχουν μπει στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, και πρέπει να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα με μία παραδοχή. Ο καπιταλισμός δεν θα πέσει, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες μέσα σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επεξεργασμένο σχέδιο, το οποίο θα έχει ενδεχομένως να είναι μία εξαναλυτική διαδικασία, αλλά πρέπει να την κάνει και να είναι έτοιμο σε ένα χρόνο να φτιάξει, να έχει μια απεύθυνση για αυτό το θέμα. Πολύ σε ευχαριστούμε για απόψε. Εγώ πιστεύω ότι ο καπιταλισμός θα πέσει τα επόμενα 30 χρόνια, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, θα την κάνουμε πολλά άλλη φορά. Χαμογελάει. Εγώ βάσει των πιθανότητων το είπα, δεν ξέρω, έχει κάποιο άλλο. Εγώ πιστεύω θα πέσει και γρηγορότερα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για απόψε.